Lay the line, Bart. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα πρέπει να ήταν τέλη της δεκαετίας του 70. Ένα απόγευμα άκουγα μουσική στη διαπασόνη. Σαββόπουλο, Pink Floyd, Αγγελόπουλο. Ο πατέρας μου μόλις είχε γυρίσει από τη δουλειά και προσπαθούσε να φάει δυο μπουκές ψωμί. Γεμάτο φίδια είναι εδώ μέσα. Χαμήλωσέ το, μου ζήτησε. Εγώ τίποτα. Χαμήλωσέ το. Εγώ το δυνάμωσα. Και το μαγνητόφωνο βρέθηκε στον ακάλυπτο. Βίδες. Όλο, φάτο. Πες μου να πεις δεν είχες το πάτο. Κανένα λάθος, δεν έκανα λάθος. Ξαφνιαστήκατε. Ναι. Ο ύπο καλλιεργεί στα φύλλα. Και ο Μέντε Φουέρτε φροντίζει 60 σκυλιά. Τον FY να φτύνει ρήμες στην Τριανδρία. Ο Σάσκε στα γκράφιτι. Σταμάτα! Και ο Τοκέλ που αλλού πίσω από το τιμόνι. Γιατί η φάση είναι γκρίντζι. Καλά σας δε. Αν μπορείς, γιατί κάνουμε συνέντευξη. Κάνουμε συνέντευξη, αν μπορείς και εγώ. Εντάξει, να είσαι καλά. Καλησπέρα, Άννη. Γεια σας. Επιτέλους σε βρίσκουμε. Τι κάνετε, από πού είστε εσείς? Τι παράσταση δώσατε, ρε μάνα. Τι σοου ήταν αυτό, ρε. Φτύνω στίχους, θα σου πούν. Όχι γράφω, φτύνω. Στίχοι που μιλούν για μπάτσους, πουτάνες, ναρκωτικά, όπλα, ρολόγια και ακριβά αυτοκίνητα. Μπάτσους, πουτάνες, τι λες? Τι έπαθες? Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας? Τα παιδιά κουτουλάνε πίσω από τις οθόνες. Η τραπ γιγαντώθηκε στα χρόνια της κρίσης. Μίσος και συγκρούσεις ήταν η αντίδραση των αγανακτισμένων Ελλήνων. Τα παιδιά τους τι θα άκουγαν? Σοπέν. Γιολί, Πουτσόφκι, Γιολοτσέλο. Πώς ξεκίνησαν όλα? Το 2011 το hip hop πέρασε από τα χέρια της Νέας Υόρκης, πέρασε στην Ατλάντα, ATL. Δηλαδή τα trap house ήταν αυτά τα σπίτια που μαγειρεύανε το crack. Mm. Μέσα σε αυτά τα σπίτια που μαγειρεύανε το crack. Το crack. Μπράβο. Βγάλανε τη μουσική αυτή που ακούγεται τώρα αυτή τη στιγμή. Κυκλοφορεί πολύ ψεκασμένος κόσμος. Όπως το πες. Τώρα ειδικά με την υπόθεση με τα εμβόλια και τα λοιπά. Αυτό πάλι τι είναι, Σταύρο? Ψεκασμένοι υπάρχουν παντού. Τι καινούργιο είναι αυτό? Το crack. Να δω λίγο τα γυαλιά σου. Καλά πήγε αυτό. Μια σούμα λοιπόν είναι και αργά. Τα παιδιά που συνάντησα δεν γεμίζουν απλώς δοχή ανοιχτός. Έκανε και rhyme. Θα είναι εδώ και αύριο λοιπόν. Κατανοητό, μπρο? Δηλαδή, αδερφέ. Αλλά αυτοί είστε. Αλλά ερείς μπορείς. Μπονίδι δηλαδή. Αλλά αυτοί είστε.